καταγγέλουμε τις απολύσεις των 53 συμβασιούχων εργαζομένων στη δομή φιλοξενίας προσφύγων στην Κατσικά. Το απαράδεκτο καθεστώς των συμβασιούχων, των εργολαβικών, των δουλεμπορικών γραφείων ενοικίασης, των ΜΚΟ στις δομές φιλοξενίας αναδεικνύει ξανά την ανάγκη στελέχωσης των δομών με μόνιμο προσωπικό, τη δημιουργία κρατικού φορέα για τη διαχείριση των αιτήσεων ασύλου. Στηρίζουμε τον αγώνα για επαναπτώσεις των συναδέλφων μας εργαζόμενων στη δομή του Κατσικά. Είναι πραγματικά ντροπή σε αυτές τις συνθήκες. Σήμερα με αυτή την τεράστια ακρίβεια, με αυτή την ενεργειακή φτώχεια που έχουν οι εργαζόμενοι μέσα στο χειμώνα, να πετάνε 53 εργαζόμενους και μάλιστα κάτω από αυτές τις εργασιακές σχέσεις κυριολεκτικά στον δρόμο. Μιλάμε για εργαζόμενους οι οποίοι οι περισσότεροι από αυτούς συντηρούν με αυτόν τον πενιχρό μισθό οικογένειες. Δεν ενδιαφέρεται πραγματικά κανείς. Κυριολεκτικά έχουμε την περιέργεια να δούμε πώς θα αντιδράσουν εδώ οι αρμόδιοι δήμαρχος, περιφερειάρχες. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, τον οποίο επισκεφτήκαμε προχθές, ο αντιδήμαρχος για αυτές τις δομές, την ίδια στιγμή πετάνε αυτούς τους εργαζόμενους έξω, την ίδια στιγμή που ο χορός των δισεκατομμυρίων από τα ταμεία ανάκαμψης στους μονοπωλιακούς ομίλους καλά κρατεί. Ολοκληρώθηκε η δίμηνη παράταση τελευταία. Εν τω μεταξύ είχε δώσει το κράτος σε ιδιώτη εταιρεία, την Άβαξ, μάλλον υπεργολαβία πήρε, για τον καθαρισμό και όλες τις εργασίες που απαιτούνται στη δομή. Δεν μας ανακοινώθηκε και δεν συμπεριληφθήκαμε στα σχέδια αυτής της εταιρείας, στο σχεδιασμό της να μας προσλάβει και να συνεχίσουμε την εργασία που έχουμε επιλύει πάνω σε αυτή από το 2019, δηλαδή συνολικά δύο χρόνια. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί έγινε αυτή. Έγινε μια μερική επιλογή από τον διοικητή για κάποια πρόσωπα να στελεχώσουν αυτές τις θέσεις, 9 με 10 συγκεκριμένα. Οι υπόλοιποι αφαιθήκαμε χωρίς καμία ενημέρωση, ουσιαστικά πετώντας μας έξω.